Σου αρέσει ή δεν σου αρέσει η σειρά του σημερινού επεισοδίου, πρέπει να παραδεχτείς πως πλέον αποτελεί κίνημα. Μιλούν για αυτοί οι πάντες. Από τον αστροναύτη μέχρι τον οικοδόμο, από τον 70χρονο μέχρι και το 10χρονο. Η μεγάλη δημοσιότητα όμως, εάν σου έρθει, μπορεί να προκαλέσει πολλά καλά, αλλά και πολλά κακά, εάν δεν μπορέσεις να τη διαχειριστείς. Όπως όλοι καταλάβατε, στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη σειρά «Η τέλεια ληστεία». Οπα, μήπως εννοείς για το La Casa de Papel? Ναι. Καλά έκανες και το είπες, γιατί πλέον αυτό που βλέπουμε μόνο τέλεια ληστεία δεν είναι. Πάμε όμως σήμερα να δούμε τι μας χάρισε το τέταρτο μέρος της ισπανόφωνης σειράς του Netflix. Είναι ακόμα το La Casa de Papel η σειρά που όλοι αγαπήσαμε ή όχι? Δίγαμε. Από τις 3 Απριλίου λοιπόν είναι διαθέσιμο προς προβολή στο Netflix το τέταρτο μέρος ή τέταρτη σεζόν, όπως θέλετε πείτε το, του La Casa de Papel. Η αλήθεια είναι πως οι δημιουργοί του La Casa de Papel δεν μας άφησαν να περιμένουμε και πολύ, αφού η προηγούμενη τρίτη σεζόν είχε βγει 8 μόλις μήνες πριν. Μια σεζόν όμως που είχε φέρει το παράπονο στα χείλη των θεατών, αφού έμοιαζε κατά πολύ στο σύνολό της με τις άλλες δύο. Μέχρι όμως το τέλος της. Και εδώ να προειδοποιήσω πως εάν δεν έχεις δει την τρίτη σεζόν, κάντε. Στο τέλος της τρίτης σεζόν λοιπόν, η αστυνομία σκηνοθετεί το θάνατο της Ρακέλ έτσι ώστε να εξοργήσει τον προφεσόρ και να πάρει το πάνω χέρι. Και εκείνο το σημείο ήταν που είπαμε «Ναι ρε φίλε, ναι, τώρα με έχει πάλι, τώρα, ναι». Εννοούσε ότι μας κέρδισε ξανά η σειρά, όμως τώρα πάμε στην τέταρτη σεζόν και θα ξεκινήσω από τα καλά για να μην χαλάσω το προξενιό. Το ποιο? Τίποτα, κάτι δικά μου. Πλέον, παιδιά, στο La Casa de Papel το μπικικίνι ρέει άφθονο. Το ποιο? Τι θα γίνει τώρα, θα ρωτώ συνέχεια. Έτσι θα γίνει, αφού δεν καταλαβαίνω. Ξέρε με τους άσχετους. Η επιτυχία της σειράς έφερε πολύ χρήμα στα ταμεία της και επιτρέπει πλέον στους δημιουργούς να βάλουν μέσα τις Παναγιάς στα μάτια. Έχει μέσα όπλα, στολές, αλεξίσφαιρα, βόμβες, μέχρι και στρατιωτικό ελικόπτερο έφεραν. Το οπτικό επίπεδο της σειράς είναι επίπεδου ταινίας του Hollywood, όπως και οι ερμηνείες, και καλύτερο μη σας πω, αφού η σειρά La Casa de Papel σε αντίθεση με άλλες σειρές έχει μόνο καλούς ηθοποιούς. Πολύ καλούς ηθοποιούς. Η γνωστή σκηνοθετική συνταγή είναι και εδώ παρούσα και εννοώ τα flashbacks που κάνει η σειρά για να σου εξηγήσει το παρόν με αριστουργηματικό τρόπο. Βέβαια, σε αυτό εδώ το τέταρτο μέρος κάποια είναι ρηχά και ανούσια, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί. Στην πλειοψηφία τους ήταν μια χαρά και περιείχαν και κάποιες καινούργιες σκηνοθετικές πινελιές, όπως ας πούμε το ότι γινόντουσαν πράγματα στο τώρα και μετά σε γυρνούσε κάποιες ώρες πίσω για να σου δείξουν πώς κατέληξαν σε αυτό το σημείο. Εγώ προσωπικά το βρήκα τέλειο αυτό. Φτάνει όμως με τα θετικά, πάμε στα αρνητικά. Η τέταρτη σεζόν έπρεπε να κάνει κάτι ξεχωριστό. Κάτι να ξεχωρίσει από τις προηγούμενες σεζόν. Και το έκαναν οι δημιουργοί, αλλά νομίζω πως σε κάποια σημεία κάπως υπερέβαλαν. Και δεν μιλάω φυσικά για το χάος που επικρατεί σχεδόν σε όλη την τέταρτη σεζόν, αλλά για το ότι κάποια πράγματα τα τράβηξαν από τα μαλλιά. Εδώ να πω πως εάν δεν έχεις δει την τέταρτη σεζόν, κάντε. Υπήρχαν δύο σκηνές, παιδιά, που με πέταξαν εντελώς εκτός από τη σειρά. Η πρώτη είναι εκεί που 4 άτομα έχουν περικυκλώσει ένα μόλις άτομο και το πυροβολούν με αυτόματα και κανένας δεν το πετυχαίνει πουθενά αλλού εκτός από το αλεξίσφαιρό του. Αλλά εκεί λες, οκ, το δέχομαι, το χωνεύω ρε παιδί μου. Αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω, παιδιά, είναι στη σκηνή που σκοτώνεται η Ναϊρόμπι, που ο Ράμπο των Φτωχών κάνει κολοτούμπα και αποφεύγει 5 αυτόματα που τον πυροβολούν, δεν το πετυχαίνει κανένας. Όχι ρε παιδιά, αυτό δεν το δέχομαι. Κάνε κάτι άλλο. Βάλ' το να πετάει μια flashbang, να τους τυφλώνει και όταν ξετυφλώνονται όλοι να βρίσκουν την Ναϊρόμπι νεκρή. Ορίστε. Γιατί πρέπει να τον βάζεις να κάνει ενόργανη για να αποφύγει τα αυτόματα. Και μετά να τρέχει και ο Ντένβερ να τον προλάβει με τη βόμβα να την πετάξει για να τον πετύχει. Τι να πω. Έλα εδώ, πες και για τη μουσική. Να ναι, καλά που το πες. Η μουσική, παιδιά, σε πολλά σημεία είναι άσχετη με αυτό που βλέπεις στην οθόνη. Δεν κολλάει συναισθηματικά καθόλου. Σε κάποια σημεία τα τραγούδια που παίζουν είναι λες και βλέπεις φιλαράκια. Όπως και να το κάνεις, βλέπεις μια περιπέτεια, μια ληστεία. Δεν κολλάνε rock, pop τραγούδια από πάνω. Θέλει βιολιά, θέλει επική μουσική ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε? Επίσης, ήταν μεγάλη ποινιά αυτό που κάνατε με την Ναϊρόμπι. Και εννοώ που την αναστήσατε και μετά την ξανασκοτώσατε. Σας ψάχνουμε. Το ξανακάνετε.
Γιατί βλέπω ότι αρχίζετε και ψήνετε και την Τόκιο. Ούτε που να το σκεφτείτε. Και τώρα που το θυμήθηκα. Ή κατά τα άλλα, ηθοποιάρα επιθεωρήτρια, η οποία είναι με την κοιλιά τούρλα και είναι πιο κινητική και από 15χρονο, κάνει ντου στο άνδρο του καθηγητή. Του καθηγητή. Που έχει οργανώσει με επιτυχία κιόλας την προηγούμενη ληστεία στο νομισματοκοπείο και τώρα έχει κάνει ντου στη μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας. Ο κύριος τα έχω σκεφτεί όλα. Ξέχασε να κλειδώσει μπαίνοντας. Και αν δεν είχε πόρτα τέλος πάντων για να κλειδώσει, μια κάμερα ρε φίλε, κάτι, έναν αισθητήρα. Αν κάτι περάσει, να το καταλάβεις. Δεν έβαλε τίποτα. Αυτά λοιπόν είχα να πω για το τέταρτο μέρος του La Casa de Papel. Από εσάς θέλω κάτω στα σχόλια να μου γράψετε πώς σας φάνηκε η σειρά, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Γενικά ρε παιδί μου, να δω τη γνώμη σας. Με ενδιαφέρει πολύ να βλέπω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια και να το συζητάμε. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.